2-3 μέρες βρέθηκα μπροστά σε ένα δύσκολο ραντεβού. Μια κυρία την οποία ήξερα, την είχα γνωρίσει πριν 7 χρόνια, γιατί τότε είχε ζητήσει τη συμβουλή μου για ένα απλό θέμα, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Έχω άσχημα νέα, οι γιατροί με ενημέρωσαν ότι η χημειοθεραπεία δεν σταμάτησε το μεγάλωμα του όγκου στο στήθος μου, ούτε στον εγκέφαλό μου. Και θέλω να σας δω». Πήγαινα λοιπόν και είχα ανησυχία έως και φόβο πώς μπορώ να βοηθήσω έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή. Τι είναι αυτό που περιμένει από μέναν, τι μπορώ να της πω. Η πρώτη ανάσα ήταν όταν μπήκε στο δωμάτιο, φορούσε βέβαια ένα τουρμπάνι γιατί είχαν πέσει τα μαλλιά της, ωστόσο ήταν καλά στεκάμενη, ήταν εφροντισμένη, περιποιημένη και μου χαμογέλασε. Μου έδωσε λίγο θάρρος. Όπως ξεκίνησε να μιλάει, μετά από λίγο μου είπε «Ξέρετε, φοβάμαι, ντρέπομαι που σας το λέω και δεν ξέρω και αν πρέπει να το λέω ότι φοβάμαι». Είπα «Εγώ χαίρομαι που μου το λέτε, με τιμάτε και μάλιστα μου δίνετε και κουράγιο να σας πω ότι και εγώ φοβόμουν να σας δω και να σας βοηθήσω. Δεν ήξερα πώς μπορώ να σας βοηθήσω». Μετά από λίγο, λοιπόν, χαμογέλασε πάλι και μετά από λίγο άρχισε να μου διηγείται τις καθημερινές προσπάθειες που κάνει μέσα από την κούραση της χημειοθεραπείας να σηκωθεί τελικά το πρωί, να ποτίσει τα λουλούδια της, να ξεσκονίσει τα βιβλία της που είναι πολύ καλή παρέα για αυτήν και πόσο χαρά της δίνει αυτό το πράγμα. Τελειώνοντας η συνάντηση, ένιωθα πολύ γεμάτος και πολύ πιο ενθαρρυμένος από το πώς πήγαινα στη συνάντηση. Πριν λίγες μέρες, κάνω εποπτεία σε ένα παιδογκολογικό τμήμα ενός μεγάλου νοσοκομείου στην Αθήνα. Δουλεύω δηλαδή με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ψυχολόγους και τους γραμματείς ακόμα του τμήματος που δουλεύει με παιδιά με βαριά κακοήθεια. Και κάθε φορά που πηγαίνω, πηγαίνω με ένα «Οχ, σήμερα πάω εκεί που παλεύουνε με δύσκολα». Κάθε φορά βλέπω ανθρώπους οι οποίοι, χωρίς να πληρώνονται καλά, έχοντας κυκλικές βάρδιες που κάνει πολύ βαριά τη ζωή τους στην καθημερινότητά τους, είναι νέοι, νέες κυρίως, γυναίκες με μικρά παιδιά και οι νοσηλεύθριες και οι γιατρίνες, είναι και 2-3 πιο όριμοι. Χωρίς λοιπόν τέτοιου είδους κίνητρα, δίνουν τον εαυτό τους και ενώ πηγαίνω με το «Οχ», όταν φεύγω, φεύγω ξανά ενθαρρυμένος. Είναι ακέραιοι σαν επαγγελματίες και έχουν και πολύ ανθρώπινη παρουσία εκεί. Έχουν φόβους όταν πηγαίνουν στα σπίτια τους μερικές φορές. Μου λέγανε ότι βλέπουν μια μελανιά στα παιδιά τους και θέλουν να τους κάνουν μια μαγνητική τρομογραφία, γιατί πάει η καρδιά τους σε πολύ δύσκολα πράγματα. Την τελευταία φορά μου διηγήθηκε η προϊσταμένη, ένα μικρό περιστατικό θα σας πω, μία από τις νοσηλεύτριες είχε ζωγραφίσει επάνω στη Γάζα κάτι από το Μάγο του Οζ, μια φιγούρα από το Μάγο του Οζ. Και όταν πήγε η προϊσταμένη μετά από 2 μέρες να αλλάξει τη Γάζα, το παιδί δεν την άφηνε. Ήθελε τη ζωγραφιά. Μα πρέπει να την αλλάξουμε, είναι επικίνδυνο. Όχι, δεν θέλω, θέλω τη ζωγραφιά. Εν πάση περιπτώσει, κάνανε μια ολόκληρη χειροτεχνία να κόψουν την επιφάνεια της Γάζας, να βάλουν την καινούρια Γάζα και να επικολλήσουν από πάνω τη ζωγραφιά για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το λέω για να σας πω πόσο βάζουν από την ενέργειά τους και από την ανθρωπιά τους, εκτός από την επιστημοσύνη τους, για να στηρίζουν αυτά τα παιδιά. Λέω λοιπόν ότι και εκεί είναι άλλος ένας χώρος ανθρώπων που είναι ή που αντιμετωπίζουν δύσκολα, που εγώ πηγαίνω και ενώ πηγαίνω με το «Οχ», φεύγω με ανακούφιση.
φεύγω με χαρά μερικές φορές για τη ζωή. Πρέπει να σας πω ότι και εδώ ερχόμουν ανήσυχος, παρόλη τη σχέση που έχω με τη Ρόδο και με τους Ροδίτες, γιατί το θέμα το οποίο είναι η δύναμη του ενός, η ευθύνη του ενός, είναι ένα θέμα που δεν είναι ένα επιστημονικό αντικείμενο να πω τι ξέρω, είναι κάτι που βιωματικά έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να το επεξεργαστώ μαζί σας. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι μόνος μου. Κουβαλάω μαζί μου και με κουβαλάνε στην πλάτη μου πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήδη σας ανέφερα μερικούς, σας συνέστησα μερικούς. Αυτή την κυρία, τους συνεργάτες μου στο παιδοογκολογικό τμήμα. Αυτή είναι μαζί μου. Αυτό μου το έμαθε ο Ηλίτης, που στο βιβλίο του για το Θεόφιλο λέει ότι όποτε το Θεόφιλο τον πειράζανε και αισθανόταν ευάλωτος ή δυσκολεμένος, ήταν σαν να υπήρχε έτοιμο ένα σήμα που χτύπαγε και εκείνη την ώρα του ερχόντουσαν όλοι οι ήρωές του, ο Κολοκοτρώνης, ο Μεγαλέξανδρος, ο Αγιώργης, και τους αράδιαζε με τη ζωγραφική του πάνω στον τοίχο και όλοι αυτοί τον ενθαρρύνανε και ήταν χαρούμενος και συνέχιζε να κάνει τη δουλειά του. Έτσι λοιπόν και εγώ έχω μάθει, όταν δυσκολεύομαι όπως όταν σκεφτόμουν τι θα κάνω εδώ μαζί σας, λέω κάτσε, έχω πολλούς μαζί μου, όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύω. Και βέβαια κάποιοι από τους πρώτους ήταν οι δάσκαλοι μου, ο Γιώργος και η Βάσο Βασιλείου. Ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ψυχίατρος και η Βάσο ψυχολόγος. Εγώ τους συνάντησα το 1974. Πήγα στους Βασιλείου γιατί ήμουνα σε ένα αδιέξοδο. Ποιο ήταν το αδιέξοδο? Τότε η Ελλάδα έβγαινε από μια 7χρονη καταπίεση. Εγώ, όπως όλοι οι φοιτητές εκείνης της εποχής, ήμουν φοιτητής ακόμα, ήθελα να συμμετέχω στις προσπάθειες να αλλάξουμε τον κόσμο. Και ταυτόχρονα ήθελα να αλλάξω και τον εαυτό μου για να ζω πιο χαρούμενο στη ζωή μου. Και οι απαντήσεις που υπήρχαν, οι νεολαίες, τα κόμματα, δεν με καλύπτανε ολόκληρο. Δεν κάλυπταν και τις δύο ανάγκες μου, και την υπαρξιακή μου και την ανάγκη μου για δράση δημόσια. Και αναζήτησα βοήθεια. Και έτσι βρέθηκα στους Βασιλείου. Μου είπε βέβαια ο Βασιλείου, αυτά για να τα απαντήσεις, χρειάζεται να ξέρεις ποιος είσαι, που πας και γιατί. Λέω, πού θα το μάθω αυτό? Μου λέει, κάτσε εδώ, μαζί μας. Και έκτοτε έμεινα μαζί τους για πάρα πολλά χρόνια, με κάποια διαλύματα, μέχρι που γύρισα και ανέλαβα μαζί συνεργάτης και διευθυντής. Ο Βασιλείου και η Βάσο Βασιλείου ίδρυσαν πριν 55 χρόνια το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου, ή Athenian Institute of Anthropos, όπως το λέγανε στο εξωτερικό. Η ιδέα, η σύλληψη για τη δημιουργία του κέντρου δημιουργήθηκε στον Βασιλείο όταν το 1950, υπηρετώντας τη θητεία του στο στρατό σαν γιατρός, έκανε μια περιπολία στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας πάνω από το Κιλκί στα Πορόια και το άλογο του έπεσε σε μια κοιλάδα γεμάτη από οστά, που είδε ότι ήταν ανθρώπινα κόκαλα. Ρώτησε λοιπόν στο χωριό και του είπανε αυτά τα κόκαλα είναι από τον Εμφύλιο και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αντάρτες και στρατός και είναι Γερμανοί που πηγαίνανε για τα οχυρά και Έλληνες. Και τότε όλοι λέγανε πρέπει να δούμε πώς θα φτιάξουμε την οικονομία της πατρίδας που ήταν κατεστραμμένη. Άλλοι λέγανε πρέπει να φτιάξουμε τους δρόμους και τα κτίρια της πατρίδας που επίσης ήταν λάσπες και κατεστραμμένες. Ο Βασιλείου λοιπόν είπε και ποιος θα δουλέψει για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έχουν σφαχτεί μεταξύ τους, είναι καθημαγμένοι, κάποιοι πρέπει να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Και έτσι είπε θα κάνουμε ένα κέντρο το οποίο θα μελετάει και θα υποστηρίζει τον άνθρωπο. Πήγε 14 χρόνια στην Αμερική, στο δρόμο για την Αμερική συνάντησε τη Βάσο που ερωτευτήκανε, αλλά της είπε κοίταξε εγώ θέλω σύντροφο, συναγωνίστρια για αυτό το σκοπό. Του είπε ναι, πήγανε μαζί και έμεινε μαζί του πάντα, γιατί σαν τον Στίβεν Χόκιν και ο δάσκαλός μου μετά από μερικά χρόνια ήταν σε μια αναπηρική καρέκλα από σκλήρυση κατά πλάκας. Στο Τέξας του είπανε ότι έχεις 10 χρόνια ζωή. Είπε χρειάζομαι τουλάχιστον 20 για να κάνω αυτά που θέλω. Έζησε πάνω από 45 και έκανε όλα αυτά που ήθελε. Αλλά η Βάσο ήταν εκεί και τον κουβάλαγε με την καρέκλα και κάνανε και επιστημονική δουλειά μαζί. Όταν λοιπόν
ήμουνα εκεί μαζί τους, τι έμαθα από αυτούς. Γιατί το άκμα μελετούσε και φρόντιζε τον άνθρωπο, τις οικογένειές του και τις ομάδες του από τότε. Το πρώτο πράγμα που έμαθα από τον Βασιλείο ήταν το άμα άνθρωπος, άμα και ομάς. Η Βασιλείου το έλεγε με έναν πιο απλό τρόπο. Σήμερα δεν ισχύει το σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Ισχύει το σχετίζομαι, άρα υπάρχω. Μέσα από τις σχέσεις υπάρχουν οι άνθρωποι. Αυτά φαίνονται απλοϊκά, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ήρθανε αργότερα ο Βασιλείου, με τη συστημική επιστήμη που σπούδασε για τη βοήθεια στον άνθρωπο, είδε ότι ο άνθρωπος είναι η συνιστόσα των σχέσεών του. Ωστόσο, είχε και την ελληνική παράδοση μαζί του. Το άμα άνθρωπος, άμα και ομάς, είναι ο πολίτης και η πολιτεία που στην αρχαία Ελλάδα ήταν άρρηκτα δεμένη και αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας, το πρόσωπο και η σχέση με την κοινωνία. Αυτό έδεσε με την επιστημονική του γνώση. Ήρθαν και τα τελευταία δεδομένα των επιστημών και μας επιβεβαίωσαν αυτά τα πράγματα. Θα σας πω δύο μικρά πράγματα. Το πρώτο είναι οι καθρεπτικοί νευρώνες. Ίσως τους έχετε ακούσει. Πριν από λίγα χρόνια, ο Ριζολάτη και η ομάδα του, μια ομάδα Ιταλών, πήραν το βραβείο Νόμπελ, γιατί είδαν ότι έχουμε στους νευρώνες μας κάτι καθρέφτες, με τους οποίους στην ουσία ο καθένας από εμάς βλέπει τον εαυτό του στον άλλον. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί πια λέμε ότι ο εγκέφαλός μας είναι ένα κοινωνικό εργαλείο, ένα κοινωνικό όργανο. Είμαστε συνδεδεμένοι μέσα από τους εγκεφάλους μας. Υπάρχει ένα πείραμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι χιμπατζίδες είναι ένα από τα λίγα ζώα που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Και τον αναγνωρίζουν σε σημείο που να μπορούν και να επεμβαίνουν στον εαυτό τους. Δηλαδή, αν τους βάλεις μια κόκκινη κοιλίδα εδώ στη μύτη, ξέρουν ότι αυτό που βλέπεις τον καθρέφτη με την κόκκινη κοιλίδα είναι η δικιά του μύτη και πάει να την καθαρίσει. Αυτό δεν το κάνουν πολλά ζώα. Υπάρχουν όμως χιμπατζίδες, οι οποίοι δεν το πετυχαίνουν αυτή τη δοκιμασία του καθρέφτη. Είναι οι χιμπατζίδες που γεννήθηκαν στο εργαστήριο και μεγαλώνουν μόνοι τους. Όσοι δεν έχουν δει τον εαυτό τους στον καθρέφτη του άλλου χιμπατζή, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Και από εκεί ξεκινάει και αυτή η ενσυναίσθηση που λέμε, να μπορώ να μπω στη θέση του άλλου. Το πρώτο λοιπόν που είπε η επιστήμη ήταν αυτό τα πρόσφατα χρόνια. Το δεύτερο είναι του Ιουλίου, ένα βιβλίο του Νίκολας Χριστάκη, ο οποίος είναι προφανώς ελληνικής καταγωγής και λέγεται «Το προσχέδιο». Κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούλιο. Εκεί ο Χριστάκης, το προηγούμενο ήταν το «Συνδεδεμένοι». Εκεί ο Χριστάκης μιλάει για την κοινωνική ακολουθία. Λέει ότι είμαστε γεννημένοι στα γονίδια μας πια μέσα από την επιγενετική εχιμπή η κοινωνική ακολουθία, η οποία σε τι συνίσταται. Συνίσταται στο ότι έχουμε αγάπη για τον σύντροφο και τους απογόνους μας. Υπηρετούμε τη φιλία. Ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για την ομάδα των δικών μας, το δικολόι. Το in-group είναι ο επίσημος όρος. Φτιάχνουμε κοινωνικά δίκτυα. Και τα άλλα δύο στοιχεία της κοινωνικής ακολουθίας θέλω να τα προσέξετε, γιατί εκεί είναι που έχουμε να μάθουμε εμείς οι Έλληνες κάτι καινούριο. Το ένα είναι η κοινωνική μάθηση, μαθαίνουμε ο ένας από τη συναλλαγή μας με τον άλλον και το δεύτερο είναι η αναγνώριση της προσωπικής μας ταυτότητας, της προσωπικής μας ευθύνης. Αυτό ο δάσκαλός μου, ο Βασιλείου, έλεγε ότι σήμερα, Πέτρο, πρέπει να μάθουμε τους ανθρώπους να υπηρετούν την αυτονομία τους μέσα από και για την αλληλεξάρτηση με τους άλλους. Οι ομάδες στις οποίες εμείς μεγαλώσαμε, οι κοινότητες, οι παραδοσιακές, βασίζονταν στην αλληλεξάρτηση, στην υπακοή και στο ανήκειν. Σήμερα πρέπει να εξελίξουμε τις ομάδες με πρώτη την οικογένεια σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν ως κύριο ενδιαφέρον το ανήκω και υπακούω, αλλά έχουν ως στόχο να υπηρετούν μέσα από τη συναλλαγή μας την αυτονομία μας και η αυτονομία μας να έρχεται και να τρέφει ξανά την αλληλεξάρτησή μας.
Άρα σήμερα χρειάζεται να εξελίσω τον εαυτό μου μέσα από έναν, να τον κάνω έναν διαλογικό, πολυφωνικό εαυτό, το ακούσαμε και πριν, το είπε ο Μπαχτίν, ο οποίος λέει ότι ο Ντοστογεύσκη είναι ο πρώτος συγγραφέας, δεν ήξερε τον Παπαδιαμάντη, όπου ο ήρωας δεν είναι όπως στον Ουγκό, ο καλός Αγιάννης, ο κακός Ιαβέρης. Ο Ρασκόλνικοφ είναι και άγιος, είναι και δολοφόνος. Ο άνθρωπος είναι πολυφωνικός. Και εμείς το έχουμε και από τον Παπαδιαμάντη αυτό και από πολλούς άλλους. Σήμερα λοιπόν χρειάζεται να εξελίσω τον εαυτό μου σε έναν διαλογικό, πολυφωνικό εαυτό για να διαχειριστεί αυτή την πολύπλοκη και τόσο γρήγορα που αλλάζει κοινωνία μέσα από το να κάνω τους άλλους με τους οποίους σχετίζομαι φωνές και πλευρές αυτού του διαλόγου. Να τους κουβαλάω μέσα μου και να με κουβαλάνε με τη φροντίδα τους, με το νιάξιμό τους, με την συναλλαγή μας. Μιλάμε δηλαδή για μια νέα ομάδα, η οποία, για μια νέα έννοια της ομάδας, η οποία δεν είναι αυτή στην οποία υπακούω, αλλά αυτή που με θρέφει για να προωθήσω την αυτονομία μου και αυτή η αυτονομία έρχεται και θρέφει πίσω την ομάδα. Και αυτή η οικογένεια μπορεί να είναι, αυτή η ομάδα μπορεί να είναι και η οικογένεια. Σήμερα ο ρόλος του γονιού δεν είναι μόνο να καθοδηγεί με κανόνες. Είναι σε μια ηλικία. Στη δική μου ηλικία, που οι κόρες μου είναι στα 30, ξέρετε τι είναι γονιός κυρίως ή πατέρας. Να αντέχω αβεβαιότητα. Να επιτρέπω στις κόρες μου να δοκιμάζουν αυτά τα οποία θέλουν, ψάχνουν το νόημα στη ζωή τους και εγώ να τις συνοδεύω αντέχοντας την αβεβαιότητα που μου προκαλεί αυτή η αναζήτηση. Τα λάθη που ενδεχομένως κάνουν και το κόπο που πληρώνουν και το κόστος που πληρώνουν για να μάθουν από αυτά τα λάθη και να σχεδιάσουν την πορεία τους στη ζωή. Και για να τελειώσω, μας το έμαθε η Μπρένε Μπράουν μέσα από το TEDx, αυτές τις ομάδες δεν τις μιλεύουμε μέσα κυρίως από τη μαγιά, τις μιλεύουμε μέσα από μια πολύ καινούρια, ξεχωριστή και σημαντική ικανότητα να αναγνωρίζουμε την ευαλωτότητά μας, να μπορούμε να την εκφράσουμε στους συνανθρώπους μας και να μαθαίνουμε να την αξιοποιούμε στη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ.